Είμαστε μια ομάδα παιδιών που άτυπα σχηματίσαμε χοροδία για να ψάλλουμε τους ύμνους των ημερών του Θείου Πάθους. Τα κοινά στοιχεία που μας δένουν είναι η αγάπη μας στη βυζαντινή μουσική και ο ίδιος δάσκαλος ο κύριος Κουκιάς, του οποίου είμαστε ξεχωριστά μαθητές. Από το πλήθος των ύμνων που συνθέτουν την πορεία προς το πάθος του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, διαλέξαμε ορισμένους που θα ψάλλουμε στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό άνοιγμα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί το Αλληλούι. Ψάλλεται στις ακολουθίες των νυμφίων από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ. Είναι γνώριμο στον κάθε πιστό από το καταληκτικό και μεγαλοπρεπές του ύφος. Με το Αλληλούια επισυνάπτεται και το τροπάριο ειδού ο νυμφίος έρχεται, στον ίδιο ήχο και ύφος που σκοπό έχει να κρατήσει τις ψυχές μας σε εγρήγορση και καθαρότητα. Ας τα ακούσουμε. Εκνυχτός ορθίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Φώτα που οδηγούν τους πιστούς στον δρόμο της σωτηρίας ονομάζει τα Άγια Πάθη ο Ημνοδός. Τονίζει μάλιστα το ασύλληπτο στο νου μέγεθος της ταπεινότητας του Χριστού.
σαν φώτα που φωτίζουν τον δρόμο για τη σωτηρία του ανθρώπου, μοιάζουν τα 7 πάθη του Κυρίου μας. Αυτός που κρατάει στην παλάμη του τα σύμπαντα καταδέχεται να κρεμαστεί πάνω στο ξύλο του σταυρού και όλα αυτά για να σώσει τον άνθρωπο. Διαθήκη αποτελεί τον πρόδρομο και το προεικόνισμα του ερχομού και της ζωής του Κυρίου μας πάνω στη γη. Έτσι, το πέρασμα και η σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού από την Ερυθρά Θάλασσα δεν συμβολίζει τίποτε άλλο παρά το πέρασμα του ανθρώπου από το θάνατο και την οριστική φθορά του στην αυθαρσία και τον παράδεισο. Αυτό το υπέροχο νόημα περιέχεται στο σύντομο τροπάριο της πρώτης ειδής των κανόνων των καθών, το τνάβο των κοινωμένων θάλασσα. Θα το ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Όμως η Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται από τον ίδιο τον Ιησού σε κάποια παραβολή του και με την τελετή κάπου στην οποία είμαστε όλοι καλεσμένοι. Μια είναι η φροντίδα για τη σωστή ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα. Να έχουμε τις λαμπάδες μας στολισμένες και να λάμπουμε από αρετές και πίστη ορθή. Δεν έχουμε παρά να μοιάσουμε και εμείς με τις φρόνιμες παρθένες της παραβολής. Ταπεινοφροσύνη και τη μετάλλια προβάλλει η Εκκλησία μας από την αρχή και όλες τις μεγάλες εβδομάδες. Το ίδιο κάνει και τώρα. Το παράδειγμα της αμαρτωλής γυναίκας που άλυψε τα πόδια του Ιησού με πολύτιμο μύρο και μετά τα σκούπισε με τα μαλλιά της περιγράφεται στον όρθο της Μεγάλης Τετάρτης. Το δοξαστικό που μιλάει για αυτήν την παρουσιάζει να προμηθεύεται από τον πολίτη το πανάκριβο άρωμα λέγοντάς του. Δώσ' μου το μύρο για να λείψω με αυτό εκείνο που μου ξεχρέωσε όλες τις αμαρτίες που έχω κάνει. Αντίθετα όμως με αυτήν αποφασίζει και ενεργεί το παράνομο συνέδριο των Ιουδαίων. Η φιλαργυρία και το αχαλήνωτο πάθος του φθόνου τους κάνουν να σκέφτονται διαφορετικά. Τα αργύρια της προδοσίας παραδίνουν το δάσκαλο στα χέρια των ανώμων.
τους υπέροχους αυτούς ύμνους που αποδίδουν τα διδακτικά για μας νοήματα που ακούσαμε, τα ψάλλει χοροδία μας. Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι πάρασι ο ηλασμός έστι. Κύριε, αμαρτωλός, έδραμε προς το Το θαύμα της σωτηρίας συντελείται πάνω στο Σταυρό. Εκεί δέχεται και τον πρώτο πολίτη της ουράνιας βασιλείας του ο Κύριος. Είναι ο μετανοημένος ληστής. Με σπαρακμό όμως ο υμνοδός εκφράζει το παράπονο του και για την αχαριστία του πλάσματος του Θεού. Οι αντιθέσεις της ευεργεσίας του Κυρίου με τη σκληρότητα των σταυρωτών μας κάνουν να ρηγούμε από βαθιά συγκίνηση. Σήμερα βρίσκεται κρεμασμένος πάνω στο ξύλο του Σταυρού αυτός που στήριξε ολόκληρη τη γη πάνω στα ύδατα. Ο βασιλιάς των αγγέλων βρέθηκε να φοράει εγκάθινο στεφάνι. Ράπισμα στο πρόσωπο δέχτηκε εκείνος που μέσα από τα νερά του Ιορδάνη ελευθέρωσε την ανθρώπινη γενιά του Αδάμ. Yeah.
Χριστέ, προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ειρήνην και την ενδόξαν σου ανάσταση. Τον εις την αυτή μέρα παραδείσου εξίωσας, Κύριε. Καμέ το ξύλο του Σταυρού. Φώτισον και σώσον με. Φώτισον και σώσον με. Ο Κύριος βρίσκεται πια στον τάφο. Εκεί κάτω ο Άδης τρέμει βλέποντας τον Χριστό να ανασύρει από τα καταχθόνια όλους εκείνους που πέθαναν πριν ακόμα προλάβουν να γνωρίσουν τη σωτηρία διδασκαλία του. Πενθεί αλλά και υμνολογεί τον Σωτήρα η Εκκλησία μας. Μικροί σύντομοι ύμνοι δοξολογούν το μεγαλείο του. Έτσι το μεγάλη της Μεγάλης Παρασκευής ο κόσμος και ιδιαίτερα τα παιδιά τον εγκομιάζουμε μελωδώντας του. Είναι τα γνωστά σε όλους μας εγκόμια που ψάλλονται σε τρεις τάσεις. Εγκόμια όμως λένε και οι άγγελοι στον ουρανό. Τους βλέπει νοερά ο υμνοδός να δοξολογούν τον Θεό που καταδέχτηκε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νεκρούς της αμαρτίας, ο μόνος αναμάρτητος. Τα εγκόμια αυτά τον αγγέλνουν τα λεγόμενα ευλογητάρια που θα αποτελέσουν και το κλείσιμο του προγράμματος τον ύμνο μας. Η δική μας ευχή είναι καλή ανάσταση σε όλους σας. Μεγάλη είναι ο μέρος.
νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεσαι, Θεοτόκε, Άγριν και τιμώμε την Ταβήν την τριήμερον του Υιού. Yeah.